Λοιπόν, μόλις σου έκλεισα βίντεο και σου ανοίγω άλλο, σήμερα έχουμε, πόσο του μηνός έχουμε, ξαδέρφη μου, σήμερα έχουμε 4 Ιανουαρίου. Εγώ έχω γενέθλια στις 9 Ιανουαρίου, αλλά θα τα κάνω σήμερα γιατί από εβδομάδα που πέφτουν τα γενέθλιά μου θα δουλεύει και ο γαμπρός μου και ο Αρούτ, οπότε να μην είμαστε με το άγχος, θα το κάνουμε σήμερα και θα ξεκινήσει και η νηψιά μου σχολείο, οπότε άστα να πάνε. Λοιπόν, τι άλλο. Όσο για τη μικρή θα την κρατήσω λίγο ακόμη στο σπίτι, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ με τις ιώσεις. Είναι και ο μπαμπάς μου να κάνει το χειρουργείο που σου είπα. Οπότε, ναι, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου απουσίες. Ξέρει και η διευθύντρια, ξέρει και η δασκάλα της, οπότε είμαστε okay. Οπότε κάπως έτσι θα πάει. Το κρίμα είναι ότι για ποιο λόγο τα πηγαίνουν στο σχολείο άρρωστα και κολλάνε και τα υπόλοιπα και μένουν τα δικά μας στο σπίτι. Εντάξει, πολλοί δεν είναι στο σπίτι, μία πάει στη γιαγιά, μία πάει στο πάρκο, μία πάει στην ξαδέρφη της, μία από εδώ, μία από εκεί. Τέλος πάντων, πολύ το αναλύσαμε αυτό, οπότε τώρα θα πάμε και φαγητό στη Λέσχη, γιατί εκεί πέρα στάνταρ δεν θα έχει σχεδόν καθόλου κόσμο, αν δεν έχει, είναι τεράστια η Λέσχη μέσα. Εάν μπορέσω να σου τραβήξω, θα σου τραβήξω. Το έκλεισα, δεν ξέρω, λέω, αν μπορέσω να σου τραβήξω, θα σου τραβήξω. Σίγουρα όμως θα σου δείξω τα φαγητά και αυτά. Οπότε θα πάμε εκεί πέρα, επειδή είναι τεράστιος ο χώρος, αν δεν έχει 2-3 παρέες, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι. Θα πάμε να κάτσουμε στην άλλη μεριά, οπότε κάπως έτσι. Αυτά, σε κλείνω να βάλω κάλτσες να ξεκινήσω. Λοιπόν, και κάλτσες έβαλα και κάμερα έβαλα. Για το κλιματιστικό το έκλεισα, σήμερα δεν έχει κρύο, οπότε το έκλεισα. Να πάρω μόνο το μπουφάν μου, το φως θα το αφήσω ανοιχτό. Εδώ την πόρτα την έκλεισα. Να δω λίγο την κουζίνα, γιατί την κλείνω από το διακόπτη, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κουζίνα κάρτα, τέλεια. Οπότε βγαίνω, βάζω παπούτσια, λεφτά, κλειδιά και δρόμο.
είναι πια βράδυ. Εγώ πήρα το αυτοκίνητο του γαμπρού μου. Τι είναι αυτό? Πεζό. Και πήγα τα κορίτσια στη μαμά μου για να βγούμε να πιούμε κανένα ποτό, δεν ξέρω εγώ τι. Θα με κοιμηθούν εκεί πέρα. Περιμένω τώρα το πήγα, έκανα τα σκυλιά μου. Περιμένω τον άλλο τώρα τον έφερα στο σπίτι του να αλλάξει. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η αδερφή μου πήρε τούρτα, τη διάλεξε η νηψιά μου. Αυτά. Βρέχει. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αυτά με έχει πιάσει λίγο σπονοκέφαλος. Αλλά κατά τα άλλα, καλά. Αυτά. Αρχικά καλημέρα, την επόμενη μέρα. Χθες το βράδυ γύρισα μία ώρα, έκανα λίγες δουλειές και κοιμήθηκα. Λοιπόν, χθες περάσαμε πολύ ωραία, βγήκαμε έξω, ξαναβγήκαμε έξω, ξαναβγήκαμε έξω. Αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Η αδερφή μου πήρε τη τούρτα. Τη διάλεξη ανιψιά μου. Η ανιψιά μου μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι. Και μου έκανε αυτήν εδώ τη ζωγραφιά. Έκανε εμένα και την πόλη. Σε άλλα νέα, η μαμά μου σήμερα πήγε για κταίο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ξεβαφτεί καλά και με ενοχλεί τώρα η μάσκαρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνεις τι περνάω. Βγάζω μάσκαρα, ρε φίλε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τα κορίτσια πήγαν τώρα στην αδερφή μου. Μετά θα πάμε τζάμπο. Ο Αρούτ μου πήρε εκείνα το σταυρό και το αυτό το εδώ. Του είχα πει ότι τέτοια θέλω να μου πάρει. Και γενικά που μου είπε και η αδερφή μου, η αδερφή μου ήθελε να μου πάρει και ένα φόρεμα. Η μαμά μου έλεγε τι να σου πάρω, τι να σου πάρω, τι να σου πάρω. Παιδιά, τους είπα ότι γενικά όταν παίρνουμε δώρο σε κάποιον και του δίνουμε κάτι, είναι κάτι που του δίνουμε που θα τον κάνει χαρούμενο. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι θέλω να πω. Τα φρύδια μου δεν, το μαλλί μου θέλει λούσιμο. Λοιπόν, οπότε εγώ ζήτησα να μου πάρουν κονσέρβες για το σκύλο μου. Για την Ρεγκίνα, όχι ότι δεν έχω χρήματα να τις πάρω ή δεν έχει κονσέρβες να φάει, αλλά φορέματα έχω πάρα πολλά. Τι να τα κάνω. Ρούχα τέτοια έχω, εντάξει, άμα θέλω κάτι ρε παιδί μου το παίρνω, μια στο τόσο αν μου τη βιδώσει έτσι, αλλά δεν είναι ότι έχω κάτι ανάγκη άμεσα, οπότε προτιμώ να δω το σκύλο μου να χαίρεται και να τρώει. Πάρα να πάρω ένα φόρεμα, οπότε ζήτησα το δώρο μου να είναι η κονσέρβα για το σκύλο. Όποιος κατάλαβε το ρωτήνω. Αυτά. Γιατί τι να τα κάνω, φιλερούχα, φορέματα, ρολόγια, δεν ξέρω καθόλου. Οπότε αυτά, ριχτάρια τέτοια έχω και το σπίτι πράγματα έχω, τι να βάλω άλλα εδώ μέσα. Οπότε αυτό ήταν. Οπότε να μαζευτούν όλοι μαζί στο κτηνίατρο να πάρουν να πάρουν κονσέρβες. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω όμως. Θέλω να κάνω δουλειά. Σηκώθηκα, έκανα μπάνιο τη Ρεγκίνα με το ειδικό του σαμπουάν της. Το ξαναλέω γιατί μερικές δεν βλέπετε τα βίντεο και με ρωτάτε. Μια θα κάνω ας πούμε τζάμπο χολ και μετά την επόμενη μέρα θα με ρωτήσετε «Α, από πού το πήρες αυτό?» Αφού το έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Τέλος πάντων. Ή μπορεί να πω κάτι και μετά να μου πείτε «Α, μα γιατί κάνεις κάθε μέρα το σκύλο μπάνιο?» Δεν τον κάνω κάθε μέρα, τον κάνω μέρα παραμέρα με το ειδικό του σαμπουάν. Ό,τι να, τέλος πάντων, αυτά. Γκρινιάζω μόνη μου. Κάπου εδώ θα σε αφήσω όμως και θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα το πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.